Και ναι, λοιπόν, ήρθε η ώρα για τη γυμναστική μας, ήρθε η ώρα να σας δείξουμε τρόπους εγγύμνασης εδώ στο γυμναστήριο Άδωνης φυσικά, που ως γνωστόν εμείς έχουμε γίνει μόνιμοι κάτοικοι. Δεύτερο μας σπίτι το έχουμε κάνει το γυμναστήριο Άδωνης και γιατί όχι, είναι τόσοι πολλοί οι τρόποι που μας δίνεται η ευκαιρία να γυμναστούμε εδώ πέρα, όποιος μας αρέσει επιλέγουμε και γυμναζόμαστε. Κοντά μας ο Ηλίας φυσικά, γεια σου Ηλία για μια φορά ακόμη. Ο οποίος είναι πάντα πρόθυμος, όχι μόνο να δείξει σε μένα και σε εσάς μέσω κάμερας, μέσω από τις οθόνες σας δηλαδή, τον τρόπο εγγύμνασης, είναι φυσικά εδώ διαθέσιμος όλη την ημέρα να σας γυμνάσει επί τόπου μαζί με τους συνεργάτες του και με τη βοήθεια της τεχνολογίας των μηχανημάτων που διαθέτει το γυμναστήριο Άδωνης. Σωστά? Σωστά. Απλά επειδή δεν μένουμε μόνο στην τεχνολογία, ναι. Πρέπει να βλέπουμε την προπόνηση και κάτι σαν πάρα πολύ απλό, γιατί η απλότητα είναι γενικώς που μετράει. Ακριβώς. Θα δείξω μια προπόνηση η οποία είναι πάρα πολύ απλή. Ναι, βλέπω, κρατάς κάτι λουριά εδώ πέρα, ναι. Κάτι μάντες έχει. Εδώ. Δεν ξέρω τι θα τα κάνεις. Και τι είναι TRX? Το TRX είναι μια προπόνηση η οποία ξεκίνησε από την ανάγκη κάποιου να γυμναστεί σε ένα σημείο που δεν μπορούσε να φανταστεί κάποιος ότι μπορεί να γυμναστεί. Σε ένα υποβρύχιο. Ένα υποβρύχιο. Ναι, ήταν σε αμερικάνικο υποβρύχιο που εκεί μένουν πάρα πολύ καιρό κάτω από τη θάλασσα και πρέπει να βρει έναν τρόπο να σκεφτεί να γυμναστεί. Μάλιστα. Και χρησιμοποίησε αρχικά την ζώνη του. Τη ζώνη που είχε, την έβαζε σε κάποια σταθερά σημεία και χρησιμοποιούσε το σωματικό του βάρος για να γυμναστεί. Ναι. Αυτό το εξέλιξε κι άλλο. Και σιγά σιγά αυτή, σαν προπόνηση, υιοθετήθηκε και από τις αμερικάνικες ειδικές δυνάμεις, ώστε ανά πάσα στιγμή, όπου θέλουν, όπου ακόμα και μέσα στο μέτωπο, να μπορούν να γυμναστούν. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι ένα σταθερό σημείο που να αντέχει το βάρος σου. Τίποτα άλλο. Το οποίο. Μάντες, έτσι. Αυτό εδώ, το TRX. Το οποίο θα μπορεί το σταθερό σημείο να είναι ένα ξύλο, ένα δέντρο, ένα τείχος που έχει ένα καρφί, μία πόρτα και κρεμιέται. Και στην προκειμένη εδώ, ένα δοκάρι. Έχω κάνει μια κατασκευή ώστε να μπορεί να είναι πιο. Εύκολο. Ωραία. Θα μας κάνει μια μικρή επίδειξη εδώ ο Ηλίας. Και εσείς... Να πούμε είναι ότι το μέγεθος του είναι απίστευτα μικρό. Ναι. Με αποτέλεσμα μπορούμε να το πάρουμε μαζί μας. Δηλαδή, για παράδειγμα, κάποιος πάει την ποδηλασία του, βρίσκει ένα κλαρί, ναι, το κρεμάει και γυμνάζεται. Μπορούμε να γυμνάσουμε όλο το σώμα πάρα πολύ αποτελεσματικά, απίστευτα αποτελεσματικά. Απλά θέλει πολύ φαντασία. Δηλαδή, καλό είναι πριν κάνει οτιδήποτε, αν θέλει, όποιος θέλει, μπορεί να έρθει και να του δείξω με τι τρόπο, την όχι εδώ, τόσο τις ασκήσεις, με, με ποιο τρόπο θα σκέφτεται για να το κάνει. Α, μάλιστα. Ωραία. Δηλαδή, για παράδειγμα, σήμερα θα δείξω ένα πέρασμα από όλες τις βασικές μυϊκές ομάδες. Και στήθος και πλάτη και ώμους και κοιλιακούς και πόδια, τα πάντα. Μάλιστα. Για όλο το κορμί, λοιπόν, πάμε να το δούμε. Όπως είπαμε, θα σας δείξω τώρα ένα πρόγραμμα το οποίο μέσω αυτού μπορούμε να γυμνάσουμε όλο μας το σώμα, όλες τις μυϊκές ομάδες, πολύ γρήγορα, πολύ εύκολα, μέσα σε μισή ώρα και ίσως και λιγότερο. Πρώτα θα δείξω το στήθος. Όσο πιο έξω είναι γίνεται πιο εύκολο, όσο πιο μέσα πάνω γίνεται πιο δύσκολο. Μοιάζουν αρκετά με τα push-ups. Σε αυτή την άσκηση βέβαια μπορούμε να έχουμε και εναλλαγές, αντί να έχουμε το απλό push-ups μπορούμε να έχουμε και ανοίγματα. Αυτές τρία σετ των 12 επαναλήψεων είναι πάρα πολύ καλές. Μετά πάμε για τρικέφαλους. Αυτή εδώ η κίνηση. Ένα που προσέχω είναι πάντα το κορμί μου είναι ευθεία. Δεν κάνω αυτή την κίνηση, είναι όλο το σώμα μαζί. Με αυτόν τον τρόπο μπορώ να πιάσω πάρα πολύ καλά τους τρικέφαλους. Μετά συνεχίζω. Έχουμε κάνει σπίτι τρικέφαλους και πάμε τώρα άλλη βασική μυϊκή ομάδα που είναι η πλάτη. Είναι μακριά, είναι εύκολο, είπαμε. Πάμε κοντά, είναι το δύσκολο. Έτσι έχουμε την πλάτη να δουλεύει μια χαρά, είτε έτσι, είτε έτσι, είτε με όποιο τρόπο μπορεί να φανταστούμε. Συνεχίζουμε, αφού έχουμε κάνει ήδη την πλάτη μας, πάμε στους δικέφαλους. Πώς να γίνουν δικέφαλοι? Έτσι. Αλλά θα μπορούσαν να γίνουν και έτσι. Γενικά δεν υπάρχει όριο στην άσκηση. Οι ασκήσεις είναι 300 περίπου βασικές, μπορούν να γίνουν όμως και 1300. Έχει να κάνει με την φαντασία που έχουμε και τη γνώση σε σχέση με τους μύθους μας. Ακολουθούν, βάζουμε άσκηση για τους ώμους. Ο οποίος μπορεί να γίνει έτσι, αλλά να ανοίξουμε και λίγο χέρια. Οπότε πιάνουμε διαφορετικές μύρες του μη.
Σαν ασκήσεις, μην νομίζετε, δεν είναι πολύ εύκολες, ειδικά όταν μπούμε αρκετά κάτω. Θα πρέπει να έχουμε περισσότερη γνώση και να μας συμβουλεύσει στην αρχή πάντα κάποιος. Αν έχετε καταλάβει, μέχρι τώρα έχουμε κάνει το πάνω μέρος. Ομική ζώνη, πλάτη, στήθος και χέρια. Συνεχίζω να πάω προς τα κάτω και θα κάνω μια άσκηση για κοιλιακούς. Αυτή η άσκηση μπορεί να σας θυμίσει τη ρόδα που κάναμε από μικρή. Πάρα πολύ καλή άσκηση. Πιάνει πολύ καλά τους κοιλιακούς. Και συνεχίζω, έχοντας δουλέψει μπροστά, να πιάσω και το πλάγιο μέρος. Αλλάζω, γίνεται, εδώ είναι διπλή λαβή, πάμε σε μονή λαβή. Και είχα έτοιμα από πιο πριν για να μην καθυστερούμε. Έχω εδώ, εδώ, και έτσι με αυτόν τον τρόπο δουλεύουν πολύ καλά οι πλάγιοι. Και αν θέλω να το δυσκολέψω, εδώ με τα χέρια πάνω, γίνεται ακόμα πιο δύσκολο. Συνεχίζω, θα κάνω ακόμα μια άσκηση που είναι για τους κοιλιακούς, γενικά για τον κορμό. Που είναι και δύο ασκήσεις θα ακολουθήσουν, αυτή και άλλη μία, που είναι αρκετά έτσι όπως έχει, θα τη δείτε. Και έτσι, εκτός από κορμό, δουλεύω και χέρια και ομική ζώνη. Και πλάτη και στήθος. Συνολική άσκηση. Και άλλη μία που πάντα, όπως είπα όμως, πρέπει κάποιος να μας τις δείξει για τις θέσεις που θα πάρουμε. Εδώ, και να μιλήσω, και πάλι πάνω. Τρομερή άσκηση για όλο το σώμα, όλο τον κορμό. Έχοντας φτάσει από πάνω μέχρι εδώ, συνεχίζουμε και πάμε να κάνουμε λίγο πόδια. Που μπορούμε να ξεκινήσουμε με την απλή άσκηση, που είναι καθίσματα. Και να το δυσκολέψουμε λίγο ακόμα, βάζοντας πόδι πίσω. Και ακόμα πιο πολύ, βάζοντας πόδι μπροστά. Αυτές οι ασκήσεις μπορούν να ευλογιστούν και με άλλα. Όπως βλέπετε, δεν υπάρχει όρος. Τώρα είδατε όχι την κορυφή του παγόβουνου, τίποτα. Ένα κλικ. Ένα κλικ. Υπάρχουν άπειροι συνδυασμοί, αμέτρητες ασκήσεις. Όρεξη να έχετε και φαντασία. Να ευχαριστήσουμε τον Ηλία που μπορεί για εκείνο να μην ήταν τίποτα όσον αφορά την κούραση αυτή τη μικρή επίδειξη που μας έκανε με το TRX. Εγώ πάντως και μόνο που σε είδα, Ηλία, μου κουράστηκα. Σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Σχετικά είναι. Από ένα σημείο και μετά όλα γίνονται πολύ εύκολα. Μάλιστα. Ωραία. Πώς μπορεί τώρα να έρθει κάποιος εδώ και να μπορέσει να γυμναστεί με αυτόν τον τρόπο, με το TRX? Κάποιος που θέλει να το δοκιμάσει, μπορεί να έρθει να το δοκιμάσει. Μάλιστα. Χωρίς τίποτα, χωρίς. Θα του το δείξω, θα κάνουμε και αν θέλει λίγο γυμναστική, λίγο να το δει πώς είναι, χωρίς κανένα πρόβλημα. Μάλιστα. Αν κάποιος θέλει να το συνεχίσει, μπορεί να συνεχίσει είτε με personal, να το κάνω εγώ ένας προς έναν, ναι, είτε να μπει σε κάποιο από τα group που υπάρχουν. Τα οποία βέβαια μην νομίζετε είναι μέχρι 5 άτομα. Είναι κλειστά γκρουπ. Μικρά γκρουπάκια. Ώστε να μπορούν να γίνεται η άσκηση σωστά και όπως πρέπει. Και να μπορώ και να μπορώ να τους ελέγχω και εγώ να ελέγχω ότι γίνεται σωστά. Σωστά, βέβαια. Γιατί θα το δείξεις, δεν πρέπει. Θα μπορούσαμε να βάλουμε και 20 άτομα, αλλά τι θα τους πω και τι θα πρωτοπώ μάλλον. Οπότε είναι πιο βολικό. Και οι τιμές θεωρώ ότι είναι αρκετά προσιτές. Όταν μιλάμε ειδικά, ας πούμε, personal training, το personal που είναι με 10 ευρώ ή 5 ευρώ μέσα στο γκρουπ. Και στο τέλος, αν κάποιος ασκηθεί αρκετά, το μάθει, το κάνει κτήμα του και δει τον τρόπο που δουλεύει και τρόπο που σκεφτόμαστε σε αυτό το είδος της προπόνησης, μετά ενδεχομένως σε μένα να μην με έχει και ανάγκη. Να το παίρνει πάρει σπίτι του, ναι, να το βάλει σε κάποιο χώρο, ας πούμε, σε ένα σταθερό σημείο. Μπορεί να μπει είτε σε μια πόρτα, είτε να κρεμαστεί στον τοίχο, είτε οτιδήποτε. Μάλιστα. Και αρκετά εντυπωσιακός τρόπος όμως και αποτελεσματικός από ό,τι μπορούμε είναι να καταλάβουμε. Γυμνάζει όλο το σώμα. Γιατί ένα είναι επειδή υπάρχουν ιδιαιτερότητα ότι θα πρέπει το σώμα μας να είναι κλειδωμένο, να είναι ευθεία. Στο ότι γίνεται κίνηση φυσικά, γίνεται από το ίδιο μας το σώμα, λέγεται functional training, πιάνει μυς που δεν μπορούμε να τους πιάσουμε με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή μάλιστα, με τα βάρη δεν τους πιάνουμε. Είτε με τα μηχανήματα, ναι, δεν μπορούν ναι. να πιαστούν αυτοί οι μυς. Ένας φυσικός τρόπος εγγύμνασης, λοιπόν, με τη βοήθεια του TRX. Λοιπόν, εάν σας άρεσε, εάν εντυπωσιαστήκατε, εάν έχετε την περιέργεια να το δοκιμάσετε, εδώ είναι το γυμναστήριο Άδωνης, εδώ είναι και ο Ηλίας, να σας το δείξει και να γυμναστείτε με αυτό.
Όποτε θέλουμε. Πριν κλείσουμε το ρεπορτάζ μας, να θυμίσουμε σε όλους εσάς την μεγάλη προσφορά του Γυμναστηρίου Άδωνης για το ετήσιο πακέτο εγγύμνασης με λιγότερο από 17 ευρώ το μήνα. Στη διάθεσή σας να γυμναστείτε. Ευχαριστούμε και πάλι. Συνεχίζουμε. Το άκου να δεις τώρα είναι κοντά σας.